Διότι όποιος νομίζει ότι η Ελλάδα είναι μια νησίδα, δηλαδή είναι ένα μέρος το οποίο είναι χωριστό και απομονωμένο, ή θέλει να καταστήσει την Ελλάδα απομονωμένη και χωριστή νησίδα που να μην συνομιλεί, να μην διαδραματίζει ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί μια στρατηγική επιλογή της χώρας, που είναι η Ευρωζώνη, που είναι το Ευρώ, που είναι η προστασία και η υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων έναντι παντός κινδύνου, έχοντας μια στρατηγική επιλογή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θεωρώ λοιπόν ότι οι εκλογές αυτές πρέπει να στείλουν μια ξεκάθαρη εντολή στους πολιτικούς φορείς, στα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει την επομένη να έχουν τη διάθεση, μάλλον την προδιάθεση, να συνεργαστούν. Είναι γνωστό ότι στη δημοκρατία όταν συστήνει κάποιος ένα πολιτικό κόμμα έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Αυτό όμως δεν το απαγορεύει ή δεν πρέπει να το απαγορεύει να συνεργάζεται την επόμενη των εκλογών προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο των εθνικών στόχων, το καλύτερο για την πατρίδα και την κοινωνία. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο πρέπει επιτέλους να συμβεί και στη χώρα. Δυστυχώς, μετά τις 6 Μαΐου η πορεία των κομμάτων ήταν αποκαλυπτική. Δυστυχώς είδαμε κόμματα να τορπιλίζουν διαδικασίες και άλλα κόμματα να αδιαφορούν. Το ΠΑΣΟΚ επέδειξε υπεύθυνη και σοβαρή στάση, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χώρα να έχει κυβέρνηση, να διαφυλαχθούν σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία τα συμφέροντα της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί η πρωτόγνωρη κρίση την οποία βιώνει ο καθένας μας. Είχα την τιμή και έχω και την ευθύνη και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό τους συμπολίτες και τις συμπολίτησές μου, τους χιώτες και τις χιώτησες, τους ψαριανούς και τις ψαριανές, τους εγνουσιώτες και τις εγνουσιώτησες. Διότι με τίμησαν με την ψήφο τους. Διότι εμπιστεύτηκαν σε έναν νέο άνθρωπο την δυνατότητα να εκπροσωπήσει το νησί στην πιο δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει ο τόπος, τη δυνατότητα να μπορέσω να προσφέρω για να αλλάξω τα πράγματα τα οποία μας κρατάνε τα τελευταία 40 χρόνια καθυλωμένους. Είπα και προεκλογικά και το επαναλαμβάνω και τώρα και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα με το οποίο θα πορευθώ σε αυτές τις εκλογές. Εγώ θα συγκρουστώ και συγκρούομαι καθημερινά, το κάνω πράξη, με κάθε τι το οποίο κρατά καθυλωμένο τον κόσμο, την κοινωνία, τον τόπο μας. Θα συγκρουστώ με πρακτικές νοοτροπίες και πρόσωπα, οργανωμένα ή μη οργανωμένα συμφέροντα, τα οποία δημιουργούν στοιχείο μια κατάσταση στασιμότητας. Και σε αυτή την πορεία έχουμε ανάγκη τους πάντες, δεν περισσεύει κανένας. Σε αυτή την πορεία ολόκληρος ο δημοκρατικός κόσμος του νησιού, η κεντροαριστερά του νησιού, η σοσιαλδημοκρατία του νησιού, πρέπει να δώσουμε μαζί, οργανωμένα, συντονισμένα, συστηματικά, διεκδικητικά, ένα μεγάλο αγώνα. Έναν αγώνα για να μπορέσουμε ο χείρος μας να πάει μπροστά. Γιατί μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μπροστά για τον άνεργο, ο οποίος βλέπει το επίδομα ανεργίας να μειώνεται και δεν βλέπει νέες θέσεις εργασίας. Μπροστά για να δημιουργηθούν λοιπόν θέσεις εργασίας οι οποίες θα ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της νέας γενιάς. Όπως γνωρίζετε, είχα την τιμή να συμμετέχω σε μια διεθνή συνάντηση, ένα διεθνές γεύμα στην Αθήνα, στο οποίο έβαλα ξεκάθαρα το θέμα της ανεργίας των νέων. Το θέμα της ανεργίας των νέων, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά είναι πολύ έντονο πλέον στην χώρα μας. Είναι πολύ έντονο στοιχείο και νομίζω ότι με νέα πρόσωπα, με ανθρώπους οι οποίοι θα εκφράζουν τη νέα γενιά και θα μπορούν να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία στους νέους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία γενικά, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Μπροστά λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, η δημιουργικότητα του ατόμου, η δημιουργικότητα του χιώτη, για να το κάνω πιο πρακτικά, είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Μόνο αν εμείς ξαναανακαλύψουμε τη δημιουργικότητά μας. Μόνο αν εμείς, οι χιώτες και οι χιώτισες, πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μόνο τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση η οποία μας βασανίζει και την οποία βλέπουμε καθημερινά τις επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να δίνουμε παραδείγματα. Το προσωπικό μας παράδειγμα, η προσωπική μας πρακτική είναι εκείνη η οποία θα μας δημιουργήσει και την επόμενη μέρα, την επόμενη σελίδα για την τόπο. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας,
να δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουμε την κρίση. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι το στοιχείο πρέπει να πάμε μπροστά με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πονέσει τα τελευταία 2,5 χρόνια και τους οποίους έχει θίξει η περιοριστική πολιτική που επιβλήθηκε στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα. Πρέπει να πάμε μπροστά με τους μικρομεσαίους, πρέπει να πάμε μπροστά με τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Πρέπει να πάμε μπροστά διότι χωρίς την ανάπτυξη, χωρίς τη σταθερότητα, χωρίς την προοπτική, κανένας από όλους εμάς που εκπροσωπούμε την πλατιά κοινωνική συμμαχία δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του. Το είπα και πριν τις εκλογές, θα το επαναλάβω και τώρα. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση πρέπει να έχουμε στο νου μας δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι καμία κρίση δεν κρατήσει για πάντα. Και το δεύτερο είναι ότι μόνο με αλληλεγγύη και συλλογικότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε ως τόπος αυτήν εδώ την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι στις 17 Ιουνίου έχουμε μια δυνατότητα να ενισχύσουμε με την ψήφο μας και την εμπιστοσύνη μας τη δυνατότητα αυτού του τόπου για ανανέωση, τη δυνατότητα αυτού του τόπου να πάει μπροστά, τη δυνατότητα αυτού του τόπου, της Χίου, να μπορέσει ξανά να εκφράσει την κεντροαριστερά, να εκφράσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα όχι μόνο για τη Χίου αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την κρίσιμη μάχη και πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να κάνουμε το κάθε τι προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτήν εδώ την πρωτόγνωρη κρίση. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε και πριν τις εκλογές στις 6 Μαΐου, αλλά και μετά, ότι έχει τις προτάσεις, έχει την υπευθυνότητα, έχει τους συνομιλητές εκείνους σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο παγκόσμιο, οι οποίοι θα καταστούν οι ιδανικοί μας σύμμαχοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν εδώ την κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, με τα 6 σημεία που έχει βάλει για την αναθεώρηση της Εθνικής Σύμβασης, με πρώτο και κύριο την απέτηση να μην περικοπούν περαιτέρω μισθοί και συντάξεις, να μην μειωθεί περαιτέρω η ζήτηση στην εγχώρια αγορά και δεύτερο την εγγύηση των συλλογικών συμβάσεων, ούτως ώστε να μπορούν τη συλλογικότητα και τη αυτονομία των συλλογικών συμβάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να επανέλθει το εργατικό δίκαιο σε αυτό το καθεστώς που ήταν πρώτη δανειακή σύμβαση. Με αυτά τα δύο από τα πρώτα 6 σημεία τα οποία έβαλε για τη δανειακή, την αναθεώρηση τη δανειακή σύμβαση, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει να ζητήσει με τρόπο υπεύθυνο, με τρόπο αλληλέγγυο, με τρόπο ο οποίος είναι σωβαρός, την ψήφο και τη στήριξη του ελληνικού λαού. Για μένα προσωπικά είναι μία δικαίωση, γιατί γνωρίζετε καλά ότι έχω σταθεί δίπλα στον εργαζόμενο, δίπλα στον άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε στην πιο αδύναμη θέση. Ως δικηγόρος πάλεψα και παλεύω σε αυτή την κατεύθυνση. Ως άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει συμμετάσχει στα φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη, αισθάνομαι δικαίωση διότι ο πολιτικός μου χώρος επανέρχεται στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας και δημιουργείται πλέον ένα πεδίο το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε ώστε να ανασυνθέσουμε, να ξαναστήσουμε την κεντροαριστερά που λαβώθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Με αυτή την έννοια λοιπόν κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές, κοιτάζοντας τους συμπολίτες μου στα μάτια και λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο για τη στήριξή τους στις 6 Μαΐου, αλλά για την αποδοχή και την υποδοχή που μου φύλαξαν τις επόμενες ημέρες, αντιλαμβανόμενοι τη νέα προσπάθεια την οποία καταβάλλω, ούτως ώστε να μπορέσουμε η Χίος μας να πρωταγωνιστήσει ξανά και να ξεπεράσει την κρίση η οποία μαστίζει τη χώρα μας. Κατεβαίνω και στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, έχοντας την τιμή να ηγούμε του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, έχοντας την τιμή να έχω υπάρξει γραμματέα στο κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο εκείνο που κράτησε για 2 ημέρες και πιστεύοντας πολύ ότι με τον καθαρό λόγο, με τον δημόσιο λόγο, με την αλήθεια, μπορούμε ξανά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του χιώτικου και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Πριν τις εκλογές θυμάμαι να μου κάνετε κατ' επανάληψη την ερώτηση μα το μνημόνιο επιβάλλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μα πώς θα κινηθείτε εκτός μνημονίου και θυμάμαι να δίνω κάτι επανάληψη, τουλάχιστον εγώ προσωπικά εδώ και βέβαια και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι η υπέρβαση του μνημονίου είναι στόχος του ΠΑΣΟΚ, το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση και πώς δεν θα μείνουμε στο μνημόνιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η συνέχεια αυτής της πρότασης, αυτής της θέσης που είχαμε ξεκάθαρα πριν τις 6 Μαΐου,
με δεδομένο την αλλαγή των συσχετισμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας οδηγεί στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι τι, η υπέρβαση του μνημονίου, η υπέρβαση της κρίσης. Γιατί αυτό είναι το μνημόνιο, είναι η κρίση που μας οδήγησε στο μνημόνιο. Δεν κάλεσε κανένας προσωπικά επειδή ήθελε να επιβάλει φόρους, επειδή ήθελε να περικόψει μισθούς την Τρόικα εδώ. Υποχρεωθήκαμε λόγω του δυσβάσταχτου χρέους. Υποχρεώθηκε το ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυρία το 2009. Το 2009 παρέλαβε μια χώρα η οποία είχε ένα έλλειμμα 24 δις, δηλαδή κάθε μήνα για να καλύψουμε μισθούς και συντάξεις χρειαζόμασταν 2 δις ευρώ. Σε μια χώρα λοιπόν που είχε ένα τέτοιο χρέος, ένα τέτοιο έλλειμμα και ένα τεράστιο χρέος, υποχρεώθηκε το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε μισθούς και συντάξεις, να επαχθεί σε αυτή τη διαδικασία που ήταν ένας μηχανισμός στήριξης. Αυτό είναι η Τρόικα. Ένας μηχανισμός στήριξης των χωρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και δεν μπορούν να μπουν στην αγορά προκειμένου να δανειστούν. Εάν λοιπόν το 2009 ή ακόμα και το 2011 στην Σύνοδο Κορυφής της 26ης-27ης Οκτωβρίου του 2011 κάποιος έλεγε ότι εντάξει, πέρα από αυτά, πέρα από το κούρεμα που θέλουμε να πετύχουμε, πέρα από την τεράστια δανειοδότηση 200 δις ευρώ τα οποία πήραμε και παίρνουμε, συνεχίζουμε να παίρνουμε ως χώρα, τα οποία είναι πρωτόγνωρα, δεν τα έχει ξαναπάρει καμιά άλλη χώρα, ως χρηματική στήριξη, ως δανειακή στήριξη, η οποία κατευθύνεται στην κάλυψη πρωτογενών ελλημάτων, δηλαδή ελλημάτων που έχουμε σε μισθούς και συντάξεις, ή και δανειακών μας ελλημάτων, δηλαδή να μην υποχρεωθούμε να κάνουμε στάση πληρωμών, να πάμε σε πτώχευση και επομένως την άλλη μέρα το πρωί να έχουμε τις δυσάρεστες συνέπειες που έχουν χώρες και πολίτες ανά την Ιφίλιο όταν πτωχεύουν τα κράτη τους. Υποχρεώθηκε λοιπόν η χώρα να μπει σε μια διαδικασία η οποία να έχει και δυσμενείς όρους. Σήμερα όμως είμαστε πού? Σήμερα είμαστε στον Ιούνιο του 2012, όταν έχει περικοπεί το χρέος μας κατά 106 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι τεράστιο ποσό. Δεν έχει περικοπεί σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, μικρή ή μεγάλη, το χρέος κατά τόσο μεγάλο. Έχοντας λοιπόν περικόψει το χρέος, τι είναι? Το χρέος είναι τα δανεικά, τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν το παιδί το δικό μου, τα παιδιά τα δικά σας, τα εγγόνια των γονιών μας και ούτω καθεξής. Τα δισέγγωνα τα δικά μας θα πληρώνουν αυτό το χρέος που σήμερα έχει περικοπεί. Έχοντας λοιπόν περικόψει κατά 106 δις το χρέος της χώρας και έχοντας πετύχει να σταθεί η χώρα μέσα στο ευρώ, σήμερα που αλλάζουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη, είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα βήμα παραπάνω και δεν το κάνει για λαϊκή κατανάλωση. Είναι ο μόνος χώρος, ο μόνος πολιτικός φορέας, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα. Είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που τα ίδια που λέει μέσα, τα έξι σημεία που βάζει μέσα στο εσωτερικό, τα συζητά και στο εξωτερικό. Και εγώ σας λέω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, και το ξέρετε κι εσείς, στη συνάντηση που έκανε με τον πρόεδρο της Γαλλίας στον Ολάντ, έβαλε αυτά τα έξι σημεία και ο κύριος Ολάντ ήταν θετικός. Δηλαδή θέλω να πω ότι δημιουργούνται συμμαχίες ούτως ώστε να τα πετύχουμε. Αλλά αυτά δεν γίνονται με μονομερείς καταγγελίες, δεν γίνονται με τσαμπουκάδες, δεν γίνονται πηγαίνοντας και ξυβρίζοντας πολιτικούς ή πολιτιακούς θεσμούς στο εξωτερικό. Προφανώς γίνεται μέσα από μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση και τήρηση προφανών των συμφωνιών μας. Γιατί προφανώς το να τηρήσεις τις δεσμεύσεις, να κάνεις τις μεταρρυθμίσεις, να κάνεις όλες εκείνες τις διορθωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα και που κατά την άποψή μου δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μνημόνιο, έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα, πώς θα πάει η χώρα μπροστά, πώς δεν θα εξαρτάται κάθε μέρα, κάθε μήνα από το αν θα πάρουν τη δόση ή όχι, πώς θα καλύπτει τις δικές της ανάγκες στεκόμενη ίδια στα πόδια της, πώς θα μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική, όχι με δανεικά, αλλά με τους πρωτογενείς της πόρους, δηλαδή με τους πόρους που έχει ανάγκη, που βγάζει η ίδια. Αν λοιπόν τα πετύχουμε αυτά, αν μπορέσουμε η χώρα να σταθεί στα πόδια της, προφανώς και θα μπορούμε να συζητάμε και με διαφορετικούς όρους. Εγώ δεν θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να είναι ζητιάνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να είναι ένα κράτος παρείας που δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της. Ένα κράτος το οποίο είναι αθετή διεθνής στις δεσμεύσεις. Εγώ πιστεύω στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα η οποία ήταν και είναι η ατομομηχανή των Βαλκανίων. Είναι μια χώρα που πέρασε μπροστά. Είμαστε μπροστά από τους γείτονες, τις γειτονικές μας χώρες. Αν κοιτάξετε γύρω-γύρω το χάρτη, θα δείτε σε ποια περιοχή βρισκόμαστε και σε ποια κατάσταση είμαστε. Και αυτά τα έχουν πετύχει οι γονείς οι δικοί μου, η δικιά μας η γενιά. Και είμαι περήφανος που είμαι σε μια γενιά η οποία δεν θα φορτώσει με χρέη τους επόμενους. Αυτό είναι μια στιγμή ιστορική στην οποία πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό να μπορέσουμε ξανά
να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία να έχει αποτελεσματικότητα και να μπορεί να ξανά να βλέπει η χιακή και η ελληνική κοινωνία το μέλλον της μέσα από τα προτάγματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟ, που είναι η κεντροαριστερά, που είναι η κύρια δύναμη της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, να βλέπει το μέλλον της μέσα από αυτές τις προτάσεις και μέσα από αυτή την πολιτική.